τα ζουν. Ωραία, και πες ότι ήρθε με άλλο όνομα. Δεν θα είχε εμφανιστεί στην κόρη του. Και ξέρω από πρώτο χέρι ότι η Αλεξία δεν τον έχει δει. Εγώ λάθος δεν κάνω. Αλλά δεν είμαι και σίγουρος. Αν όμως οι υποψίες μου είναι αληθινές, θα πρέπει ή να τον περιμένουμε ή να δράσουμε πιο γρήγορα από αυτόν. Σου ζητάω συγγνώμη. Φύγε. Να μην σε ξαναδώ ποτέ. Καταλαβαίνεις τι σου λέω. Είναι εδώ, τον είδα. Ούτε σκοτώθηκε, ούτε κάηκε, ούτε τίποτα. Μας κοροϊδέψε όλους. Είναι εδώ και αν δεις τα λεφτά της Αλεξίας να μου τα δείξεις και εμένα. Δεν είναι τώρα η ώρα. Ο Ιάκωβος ζει και βασιλεύει. Είναι εδώ, τελειώσανε όλα. Τόσα χρόνια μας είχε γραμμένους όλους και αυτός έκανε τη ζωή του στην Ινδία και δεν ξέρω κι εγώ που αλλού. Ζει ο πατέρας. Ούτε εσύ ξαφνιάζεσαι. Ήξερες. Γεια σας. Ήρθα να σε λυπηθώ. Έλα, κάτσε. Πάω να φωνάξω την Αλεξία. Αγάπη μου, η κοπέλα ήρθε για τα συλληπιτήρια. Γεια. Έμαθα για το θάνατο της γιαγιάς σας. Λυπάμαι πολύ. Να ζήσετε να το θυμάστε. Ευχαριστώ. Είμαι η Νίκη. Έχουμε γνωριστεί στο μαγαζί της κυρία Λαπρινής. Ναι, ναι, σε θυμάμαι. Συγγνώμη, απλά είμαι πολύ κουρασμένη. Έχω να κοιμηθώ μέρες. Γεια σας. Ίσως, έψαχνα. Είχα πάει σε μια δουλειά. Και εσύ εδώ. Για τα συλληπιτήρια. Μα, να είστε καλά, βρε κορίτσι μου. Εμένα να με συγχωρήσετε, πρέπει να φύγω. Γεια σου, Νίκη. Γεια σας. Λοιπόν, ναι, να σου φτιάξω καφέ. Έπρεπε να το περιμένω ότι θα αντιδράσει έτσι. Τόσα χρόνια σε θεωρούσα νεκρό, την περίμενας δηλαδή. Προσπάθησες, σε παρακαλώ, να την ηρεμήσεις. Πρέπει να τη δω. Να της μιλήσω. Θα προσπαθήσω, αλλά δεν είναι εύκολο. Την είδες, έχει πολύ θυμό μέσα της. Και δικαιολογημένα δηλαδή. Έμεινε χωρίς τους γονείς της και αφήσατε μόνη της. Έφυγε για να τη σώσω. Εσύ το ξέρεις αυτό. Να το ξέρω. Εκείνη όμως. Εσύ πέθανες. Μετά από λίγο αυτοκτόνησε η μάνα της και έμεινε ότι μεγαλώνει η γιαγιά της. Δεν ήταν εύκολος άνθρωπος. Αδιάλακτη. Επειδή την αγάπησε. Ναι. Την αγαπούσε. Την προστάτευε. Είχε περάσει πολλά κι αυτή. Και όλα αυτά δεν κάνανε σκληρή. Καταλαβαίνεις λοιπόν πως... πως μεγάλωσε αυτή η μικρή, έτσι. Δεν θέλω να τη χάσω. Πρέπει να παλέψεις γι' αυτό. Χρειάζεται υπομονή, κουράγιο.
Αλεξία. Έλεξε μου. Είσαι ακόμα στη Ρόδο? Ναι, αύριο θα φύγω. Γιατί? Θέλω να σε δω. Σημαίνει κάτι? Να τα πούμε από κοντά. Πότε μπορείς? Να πούμε απόψε το βράδυ. Τι κάνεις τώρα? Έχω μια δουλειά, να σε πάρω να τελειώσω. Θα περιμένω. Τι σε ήθελε? Δεν ξέρω, θα μου πει μετά. Λες να σε θέλει για μένα? Σίγουρα θα μου μιλήσει και για εσά. Προσπάθησε να τις εξηγήσεις. Σε παρακαλώ. Ένας παλιάνθρωπος είναι. Κοροϊδεύει την κόρη μας και εμείς καθόμαστε με σταυρωμένα τα χέρια. Για ποιον λες, για τον Αργύρη? Ναι. Να βλέπεις πώς μου μιλούσε. Τι, πήγες και τον βρήκες? Δεν συνεννοηθήκαμε να μην το κάνεις αυτό? Λέγε ό,τι θέλεις. Αυτά τα γυναικουλίστηκα είναι που δεν μπορώ σε σένα. Τι του είπες του ανθρώπου? Τσακωθήκατε? Τον απείλησες? Του είπα να παρατήσει την κόρη μας και να επιστρέψει στη γυναίκα του. Μάλιστα. Τόσο απλά του τα είπες, φαντάζομαι. Ναι, τόσο απλά, Ελενίτσα. Και τι κατάφερες? Να τον προειδοποιήσω. Αυτό μόνο. Του έδωσα μία προειδοποίηση. Και μετά από αυτό, τι θα του κάνεις? Θα του σπάσει τα ποδάρια? Να κοιτάς τη δουλειά σου και αυτές τις δουλειές άστες για μένα. Ξέρεις τι κατάφερες μόλις τώρα? Τι? Έδιωξες την κόρη μας, Τάμο. Οι σχέσεις σας θα φτάσει στα άκρα. Τι νομίζεις πως η Λία θα κάτσει με σταυρωμένα τα χέρια να σε παρακολουθεί, να της καταστρέψει τη ζωή? Καλά, αφού ούτε εσύ ήθελες αυτή τη σχέση. Ναι, σωστά. Αλλά δεν θα διακινδύνευα τη σχέση μου με την κόρη μου. Θα το χειριζόμουν αλλιώς. Ναι, με το σε παρακαλώ και με το αγάπη μου. Καλά, σε ποιο πλανήτη ζεις? Πας καλά. Ενώ εσύ τώρα είσαι σίγουρος ότι τους χώρισες? Μπορεί να μην το έκανα τώρα, αλλά θα το κάνω. Στην άλλη άκρη της γης θα το στείλω. Στην άλλη άκρη της γης, Ελενίτσα. Ήταν εκεί, τον είδα. Ο Ιάκωβος Στεργίου γύρισε και ήρθε στην κηδεία της μάνας του. Το ξέρω, είχες δίκιο. Επιτέλους. Παρουσιάστηκε στην Αλεξία. Δεν καταλαβαίνω. Τόσα χρόνια το έπαιζε πεθαμένος. Και τώρα τι? Γύρισε για να το παίξει πατέρας? Η Αλεξία του είπε? Τι να του πει, τον έδιωξε κακή κακός. Δεν θέλει ούτε να το ξέρει. Μπράβο, καλό είναι αυτό. Είναι η πρώτη αντίδραση. Ναι, σωστά. Κανείς δεν μας εγγυάται ότι δεν θα αλλάξει στάση της απέναντί του. Τώρα είναι σοκαρισμένη, είναι... στο κάτω-κάτω πατέρας της είναι. Και ο μόνος που έχει απομείνει από την οικογένειά της. Αυτό σου λέω. Και σίγουρα δεν θα αφήσει όλα αυτά που του ανήκουνε. Σίγουρα όχι. Σίγουρα θα προσπαθήσει να την πλησιάσει. Θα προσπαθήσει να της μιλήσει. Εκεί πρέπει να παρέμβεις εσύ. Δεν πρέπει να τον αφήσουμε να τη ρίξει. Δεν πρόκειται να παίξω το παιχνίδι σου, να το ξέρεις. Εσένα η Αλεξία σε ακούει. Πρόσεχε, καημένε μου, γιατί αν τον αποδεχθεί, χαθήκαμε. Εσύ χάθηκες. Καταλαβαίνεις ότι μου έχεις καταστρέψει τη ζωή. Αυτός για να γυρίσει έχει ολόκληρο σχέδιο στο μυαλό του. Λοιπόν, πρόσεχε, γιατί αν την προσεγγίσει και τον δεχτεί, όχι εκατομμύριο, ούτε δεκάρα τσακιστή δεν θα σου δώσει. Είχαμε τη γριά καρακάξα, τώρα έχουμε και τους πεθαμένους. Τι άλλο θα συμβεί? Τα πάντα. Έτσι όπως τα έχεις κάνει, τα πάντα. Έχεις νομοτήσει όλο το σύμπαν εναντίον μου, έτσι? Κάθε φορά που ανοίγει ο δρόμος να πάρουμε αυτά τα ρημαδιασμένα τα λεφτά, όλο και κάτι γίνεται. Μέχρι και νεκροί αναστέλλονται στην κυριολεξία, δηλαδή τι άλλο με περιμένει? Φεύγω. Εγώ ήρθα απλά για να σε ενημερώσω. Καλά κάνεις, καλά κάνεις. Πήγαινε στη γυναίκα σου, να είσαι συνέχεια κοντά της. Σπίτι της θα μείνετε? Δεν ξέρω και δεν σε αφορά. Ας ελπίσουμε ότι το παιχνίδι δεν χάθηκε οριστικά, μικρέ.
άλλο θέμα τι έκανες. Αυτό μου παίρνει τις αποφάσεις, λέω, στον αρχηγό. Ναι. Έκανα μερικές επαφές με ανθρώπους που έχουν διασυνδέσεις. Βρήκες τίποτα? Βρήκες? Κάτι έχω, αλλά δεν είμαι σίγουρος. Τι? Ένα όνομα. Δυσκολεύομαι να το πιστέψω. Γιατί? Ας πω το τσεκάρω. Να σιγουρευτώ. Μυστικοποιούμε με λάθος ανθρώπους, ε. Πες μου, ποιο όνομα βρήκες? Μπορεί για ένα λάθος πληροφόρηση. Αλέξανδρε, πες μου, σε παρακαλώ, ποιο όνομα σου δώσανε? Ελπίζω να μην ισχύει. Στο καλό σου κι εσύ. Εσύ είσαι. Τι έσπασε? Ένα ποτήρι, αν θέλετε κόψτε το από το μισθό. Έλα, μην κάνεις θέμα γι' αυτό. Τι έπαθες? Τι έπαθα δηλαδή? Είσαι καλά? Μια χαρά, γιατί? Δεν σου φαίνεται. Πού είχες πάει πάλι, κορίτσι μου? Έξω. Χαίρο πολύ, αφού δεν ήσουν εδώ, έξω ήσουν. Άστα αυτά. Άστα αυτά και θα κοπείς. Θα τα μαζέψω εγώ αργότερα με την ηλεκτρική. Έλα, έλα, κάθισε. Έλα, έλα, κάθισε. Τι έγινε? Ταραγμένη σε βλέπω. Λάθος βλέπετε. Καλά, αυτό είναι το φυσιολογικό σου, γιατί εγώ αλλιώς έχω συνηθίσει. Τι θέλετε, κυρία Λαμπρινή? Τι θέλω, κοριτσάκι μου? Άρχισα να ανησυχώ για σένα. Γιατί? Γιατί λείπεις, φεύγεις συνέχεια και χάνεσαι. Κυρία Λαμπρινή, μία ώρα έλειψα. Πήγα να κάνω κάτι ψώνια και τέτοια ώρα δεν πατάει άνθρωπος στο μαγαζί. Και πού είναι τα ψώνια? Πουθενά, δεν πήρα τίποτα τελικά. Α, γι' αυτό είσαι έτοιμη να δαγκώσεις κόσμο? Ναι, εγώ άμα δεν βρίσκω κάτι που μου αρέσει πολύ, τσαντίζομαι. Απαπα, ύψωσε φωνή και η πιτσιρίκα. Α. Τι? Τίποτα, απλά σκεφτόμουν να... Τόσο όμορφη κοπέλα, είναι κρίμα να περνάς τέτοια ζόρια. Δεν μου φταίει κανείς. Τη ζωή μας τη φτιάχνουμε μόνοι μας. Εσύ φταίς δηλαδή για τα όσα περνάς? Από μία άποψη, ναι. Γιατί έκανα το λάθος να είμαι ευκολόπιστη. Αυτό πληρώνω. Από τα λάθη μας μαθαίνουμε όμως. Ναι. Θέμα είναι να μην τα επαναλαμβάνω. Δεν σκοπεύω να τα επαναλάβω. Τώρα ξέρω. Και τώρα που ξέρεις δηλαδή, τι σκοπεύεις να κάνεις από εδώ και πέρα? Και τι ρωτάς? Θα μπορούσες να μείνεις εδώ. Είναι παράνομα εδώ. Κοίτα,
Θα βρούμε τρόπο να σου βγάλουμε χαρτιά. Και δουλειά δεν το συζητώ. Αν θες μπορείς να δουλέψεις και στο μαγαζί μου. Θα φροντίσουμε όλοι να είσαι καλά εδώ πέρα και να θες να μείνεις. Όχι. Θέλω να γυρίσω πίσω. Να είμαι κοντά στο παιδί μου και να φτιάξω τη ζωή μου από την αρχή. Πάντως, ξανασκέψω. Εγώ είμαι διατεθειμένος να σε βοηθήσω όσο μπορώ. Θέλω να σε βοηθήσω. Και όσο για το παιδί σου, αργότερα μπορείς να το φέρεις, να είστε μαζί εδώ. Και εσύ και ο Ιωνάς είστε τόσο καλοί. Εντάξει, δεν κάναμε και τίποτα. Τι λες? Παίξετε το κεφάλι σας για μένα. Και ο Ιωνάς έδωσε τόσα λεφτά για να ελευθερώσει τη Λεϊλά. Τι άλλο θα έπρεπε να κάνετε δηλαδή? Εσύ, πώς και δεν έχεις κοπέλα? Τι έχεις? Έχω, αλλά... γενικά... δεν είμαι και πολύ τυχερός στον έρωτα. Γιατί? Καλύτερα να μην την πιάσουμε τη συζήτηση. Είναι μεγάλη ιστορία και ξεκινάει από παλιά. Μπορείς, πρέπει να το ρωτήσω. Μπα. Τι έγινε, Μαργαρίτα μου, πώς και μας θυμήθηκες? Τι να μου εξηγήσεις, ρε κορίτσι μου? Σηκώνεσαι έτσι, καλά καθούμενα και φεύγεις, αφήνοντας απλά ένα σημείωμα, και τώρα με παίρνεις τηλέφωνο να με ρωτήσεις άμα θέλω να γυρίσει ή όχι. Και να σου πω και κάτι, κάνε ό,τι θες, αυτό δεν έκανες πάντα? Εκεί που σου τηλεφώνησαν και σε φούντωσαν. Να δω έναν άνθρωπο δικό μου που εμπιστεύω. Ζητάς, είναι πολύ δύσκολο. Μου έδωσαν το όνομά σου, αν χρειαστώ κάτι. Ναι, αλλά και εσύ είσαι περίπτωση, σκαστή από φυλακή και οι πέτρες θα σε ψάχνουν. Λογικά θα έχει στείλει σήμα παντού αυτός και η Ιντερπόλ θα είναι ήδη στους δρόμους. Γι' αυτό βιάζομαι να φύγω. Όσο μένω, θα γίνεται πιο δύσκολο. Χωρίς να θέλω να σε τρομάξω, αλλά
Δεν ξέρω αν παίζει πιο δύσκολο από όσο ήδη είναι. Δηλαδή, δεν θα με βοηθήσεις? Και με τη μικρή τι θα κάνεις? Θα την πάρω μαζί μου φυσικά. Παιδί μου είναι. Όλο και καλύτερο μου το κάνεις. Και για πού το σκέφτεσαι δηλαδή? Κάπου μακριά. Σε μια χώρα που να μην μπορεί κανείς να μας βρει. Και η φίλη σου που σε βοηθάει? Η φίλη μου. Ας τη φίλη μου. Τι, καρφή, επικίνδυνη? Δεν ξέρω τι θα κάνει αυτή. Αλλά η φίλη μου θέλει να κρατήσει τη μικρή. Το παιδί σου? Ναι. Όσο ήμουνα μέσα, η αγάπη ήξερε μόνο τη Βέρα. Εμένα δεν με θυμάται, τώρα με γνωρίζει. Αλλά δεν θα αφήσω κανέναν άλλο να μεγαλώσει το παιδί μου. Λοιπόν, θα με βοηθήσεις? Πρέπει να βρεθεί η αγάπη και να αποδειχτεί ότι δεν έχω καμία σχέση με την απαγωγή της. Ναι, αλλά ποιος την πήρε? Πού να ξέρω. Πάντως όχι εγώ. Αν δεν είχα πάρει εγώ δεν θα τη βλέπατε? Πού θα το έκρυβα καλέ ολόκληρο παιδί? Αν πραγματικά δεν ξέρεις ποιος την πήρε, τότε... Τότε τι? Δεν ξέρω, φοβάμαι. Τι φοβάσαι? Άστο, μην πάει το μυαλό μας στα χειρότερα. Πες μου, ρε αγόρι μου, μη με ασκάς. Τι να σου πω, ρε Βέρα, δεν καταλαβαίνεις. Τόσα εγκλήματα γίνονται με θύματα, παιδιά. Και τα ορφανά είναι ο πιο εύκολος στόχος. Χριστέ μου. Γι' αυτό σου λέω. Άστο καλύτερα. Δηλαδή, θέλεις να φύγεις μαζί με το παιδί? Το είπαμε αυτό. Να ήσουν μόνη σου εντάξει. Αλλά με το παιδί θα είναι ζόρι. Δικό μου θέμα. Θα με βοηθήσεις ναι ή όχι? Είσαι σίγουρη? Για τη μικρή εννοώ. Τι κάνεις τώρα? Κοινωνικός λειτουργός μου το παίζεις. Δεν χρειάζομαι άλλους. Στη φυλακή τους έφαγα στη μάπα. Εγώ για σένα το λέω. Αν η μικρή δεν θέλει να έρθει θα είναι θέμα. Παιδί μου είναι. Εγώ τη γέννησα. Ναι, αλλά δεν σε ξέρει. Εσύ το είπες. Θα με μάθει. Άσε το κήρυγμα. Δεν σε πληρώνω γι' αυτό. Για να με πας εκεί που θέλω, σε πληρώνω. Οκ. Θα το κανονίσω. Σίγουρα. Μόλις τάξεις το ρευστό, θα σε στείλω όπου γουστάρεις. Η εικονιζόμενη Βαλεντίνη Αλεξίου δραπέτευσε από τις φυλακές Λεμεσού στην Κύπρο και καταζητείται. Υπάρχουν βάσιμες υποψίες ότι μπορεί να έχει διαφύγει στην Ελλάδα και ενδεχομένως στη Ρόδο, από όπου και κατάγεται. Και όπου η πεντάχρονη κόρη της, Αγάπη Καραμάνου, φιλοξενείται στο εκείρωφανο τροφείο. Μάλιστα. Τι σκέφτεσαι? Αυτή δραπέτευσε και η κόρη της εξαφανίζεται την ίδια περίοδο. Τέτοια σύμπτωση, λίγο περίεργο, δεν είναι? Συμφωνώ. Να γράψουμε κάτω την ημερομηνία και να το γιορτάζουμε κάθε χρόνο. Ότι συμφώνησες μαζί μου. Πάντως, καθόλου περίεργο να συνδέονται αυτές οι δύο υποθέσεις. Το πιο λογικό. Ωραία. Ψάξε το. Εγώ? Εσύ. Εγώ έχω να ασχοληθώ με τη δολοφονία της Τεργίου. Κι εγώ. Α, σωστά. Δεν σ' το είπα. Εσύ όχι πια. Τι όχι πια? Δεν ασχολείσαι πια με τη δολοφονία της Τεργίου. Δεν κατάλαβα, με πετάς έξω από την υπόθεση. Δεν σε πετάω, Θοδωρή. Σε απαλλάσσω. Καλύτερα να ασχοληθείς με κάτι που είναι πιο πολύ στα κυβικά σου. Να σου πω, γιατί το κάνεις αυτό? Η υπόθεση της απαγωγής είναι εξίσου σημαντική για σένα. Οκ, έγινε. Εξάλλου, σου ζήτησα να μου φέρεις Τραϊάδιν, αλλά... Αλλά τι? Δεν τη βρίσκεις. Ναι, μα δεν είναι τόσο εύκολο. Θέλω χρόνο. Βλέπεις? Τι, νομίζεις ότι τη βρίσκω και δεν στη φέρνω? Άστο, Θοδωρή, άστο. Θα την ψάξω και θα την βρω μόνη μου. Όλοι ξέρουμε ούτως ή άλλως ότι ο έρωτας σε στραβώνει και δεν βλέπεις που πας. Ο έρωτας. Ναι, ο έρωτας.
Αχ, αυτή η ζήλια σου. Πες μου τι θα κάνω που είσαι τόσο ζηλιάρα. Γεια. Καλησπέρα. Καλώς την. Έλα, κάθισε. Πώς είσαι? Σοκαρισμένη. Έτσι είμαστε όλοι μας. Ήταν φρικτό, αδιανόητο αυτό που συνέβη. Ποιο απ' όλα? Μιλάω για τη γιαγιά σου. Και το γεγονός ότι ζει ο πατέρας μου τι είναι? Δεν είναι φρικτό? Αδιανόητο? Τι με κοιτάς, Αλέξανδρε? Μη μου πεις ότι δεν ήξερες πολύ πριν από μένα ότι ζει. Τώρα το ξέρεις κι εσύ. Τελευταία από όλους. Και είχε το θράσος να εμφανιστεί και στην κηδεία της γιαγιάς μου. Μητέρα του ήταν. Αλεξία, ο πατέρας σου... Δεν έχω πατέρα. Ο πατέρας μου έχει πεθάνει εδώ και πολλά χρόνια. Άκουσέ με. Ο πατέρας σου γυρίσε για σένα. Και είναι πολύ πληγωμένος που τον έδιωξες. Α, να του ζητήσω συγγνώμη που τον στεναχώρησα. Αλεξία. Τι, Αλέξανδρε? Τι? Τώρα τον πήρε ο πόνος ξαφνικά? Πού ήταν τόσα χρόνια? Πότε ενδιαφέρθηκε για μένα, για την κόρη του? Τώρα γίνεσαι άδικη. Άδικη εγώ? Απέναντι σε ποιον? Σε έναν πατέρα που με κατέληψε όταν ήμουν 10 χρονών παιδάκι και το έπαιζε πεθαμένος? Είχε τους λόγους του. Δεν με ενδιαφέρει να μάθω τους λόγους του. Αναρωτηθήκατε ποτέ εσύ και ο φίλος σου πόσο μου κόστησε εμένα η απουσία του? Που με παράτησε στα χέρια της γιαγιάς και της Βέρας. Πεντάρφανη. Ή μήπως εκεί που καλοπέρναγε στην Ινδία δεν έμαθα ότι η μητέρα μου αυτοκτόνησε? Αλέξη, ο πατέρας σου αναγκάστηκε να φύγει, να εξαφανιστεί για το καλό σου. Σε παρακαλώ. Δεχόταν απειλές. Δεν ήρθα εδώ για να ακούσω δικαιολογίες για το φίλο σου. Ήρθα γιατί θέλω να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα και αυτή τη φορά θα κάνεις άμεσα ό,τι σου ζητήσω. Είναι φοβερό να εμπιστεύεσαι κάποιους ανθρώπους. Τελικά να διαπιστώνεις πως δεν είναι αυτή που πίστευες. Για ποιον το λες? Δεν έχει σημασία. Τίποτα δεν πήγε όπως το περίμενα. Το ένα χτύπημα έρχεται μετά το άλλο. Τουλάχιστον πρόλαβες τη μητέρα σου. Της έδωσες πολύ μεγάλη χαρά πριν φύγει. Εκείνη με συγχώρεσε. Η κόρη μου όμως... φοβάμαι πως δεν θα με συγχωρέσει ποτέ. Με έδιωξε. Μου είπε ότι δεν θέλει να την ξαναενοχλήσω. Χρειάζεται χρόνο. Έπρεπε να το περιμένω. Πίστευα πως θα με καταλάβει, πως θα μου δώσει μια δεύτερη ευκαιρία. Ο χρόνος τα απαλύνει όλα. Θα απαλύνει και το θυμό της. Εγώ δεν ξέρω πόσο χρόνο έχω ακόμα. Ούτε τι με περιμένει. Τι θες? Δεν έπρεπε να γυρίσω πίσω. Αλλά δεν μπορούσα να φανταστώ ότι η απειλή είναι τόσο κοντά. Αν αναφέρεσαι στον Νικηφόρο.
Αλεξία μου, η γιαγιά σου με εμπιστευόταν και εγώ της ήμουν απόλυτα πιστός. Γιατί μου τα λες όλα αυτά τώρα? Τώρα που εκείνη έφυγε, θέλω να ξέρεις πως μπορείς να μου έχεις απόλυτη εμπιστοσύνη και να στηριχθείς πάνω μου. Αλίμονο. Το είδα την τελευταία φορά που ζήτησα τη βοήθειά σου, πόσο με στήριξες. Εκτελούσε εντολές της γιαγιάς σου, σε προστάτευε. Με έδωσε στεγνά. Εγώ αυτό ξέρω. Τέλος πάντων, δεν έχει νόημα να τα συζητάμε όλα αυτά τώρα. Άλλωστε δεν ήρθα εδώ να σου μιλήσω ως φίλο της οικογένειας, αλλά ως διαχειριστή της περιουσίας μου. Σ' ακούω. Θα κάνω ό,τι μου πεις. Πες στο φίλο σου, τον εκραναστημένο κύριο Ιάκωβο Στεργίου, να μην διανοηθεί να ζητήσει κάτι από την περιουσία μου, σαν κληρονόμος και καλά. Ό,τι ανήκε στη γιαγιά θα περάσει σε μένα. Μην τολμήσει να διεκδικήσει τίποτα. Γιατί θα μετανιώσει την ώρα και τη στιγμή που με έφερε στον κόσμο. Περάστε. Γεια σας. Θοδωρή Σταματίου λέγομαι. Χάρηκα. Καθίστε. Ευχαριστώ. Πώς μπορώ να σας βοηθήσω, κύριε Σταματίου? Λοιπόν, έχω αναλάβει την υπόθεση απαγωγής της μικρής Αγάπης. Έχετε κάποιο νέο? Όχι ακόμα. Γι' αυτό είμαι εδώ, για να με βοηθήσετε. Αν μπορώ, βεβαίως. Θέλω να μου πείτε τι ακριβώς ξέρετε για τους βιολογικούς γονείς του κοριτσιού. Η μητέρα της λέγεται Βαλεντίνη Αλεξίου και βρίσκεται στις φυλακές στην Κύπρο, βαρυπινήτισσα. Για τον πατέρα της ξέρουμε κάτι ή αν έχει άλλους συγγενείς? Από όσο ξέρω, όχι. Ερχότανε τακτικά και την επισκεπτότανε η κυρία Βέρα Φόκιαλη στο ίδρυμα, αλλά δεν ήταν συγγενής της. Δήλωνε στενή η φίλη της μητέρας της. Αυτά ξέρω μόνο. Μάλιστα. Αγάπη μου, πού είσαι? Πήγα και βρήκα τον Αλέξανδρο. Του είπα να ξεκινήσει τις διαδικασίες για να πάρω την περιουσία το συνταμότερο δυνατόν. Πριν κάνει διάφορα ο πατέρας μου. Σαν τι μπορεί να κάνει δηλαδή? Ξέρω εγώ. Από έναν πατέρα που έχει καταλήψει το παιδί του περιμένω τα πάντα. Μπορεί να του άνοιξε η όρεξη για την περιουσία. Καλησπέρα. Άννα. Έλα, πέρασε. Γεια σου, Μαξιμέ. Γεια σου. Για σένα ήρθα. Να τα πούμε λίγο ιδιαιτέρως. Ναι, φυσικά. Πάμε στο δωμάτιό μου. Γιατί ήθελες να μιλήσουμε ιδιαίτερως? Αλεξία μου, ξέρεις ότι ρευνώ την υπόθεση της γιαγιάς σου. Και λοιπόν? Κανονικά θα έπρεπε να σε καλέσω στο τμήμα. Αν όμως ό,τι ήξερα σου το είπα. Κοίτα. Τη γιαγιά σου κάποιος τη δολοφόνησε. Και αυτόν τον κάποιον πρέπει να τον βρούμε. Χρειάζομαι τη βοήθειά σου. Υπάρχει κάποιος που η γιαγιά σου μπορεί να έχει διαφορές μαζί του. Που μπορεί να έχει όφελος από αυτό το θάνατο. Αυτός που μπορώ να σκεφτώ είχε άλοθη. Ήταν μαζί σου. Ο Νικηφόρος Απέργης, ναι. Ήταν μαζί μου. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έβαλε κάποιον άλλο να το κάνει. Αυτό θα το μάθουμε. Πέρα από αυτό, υπάρχει κάτι που πρέπει να γνωρίζει η αστυνομία? Όπως?
Όπως μία απειλή, ένας εκφοβισμός, ένας τσακωμός με κάποιον, οτιδήποτε. Οποιαδήποτε πληροφορία μπορεί να μου πεις, μπορεί να μου φανεί χρήσιμη για να ξετυλίξω αυτό το κουβάρι. Πολύ άνετος μου το παίζεις, αλλά δεν είσαι. Μέσα σου τρέμεις. Μήπως τρέμεις εσύ? Εγώ, γιατί? Εσύ πρέπει να προσέχεις. Εσύ θα έπρεπε να προσέχεις. Φυσικά. Καλώς ήρθες. Αν το μετάνιωσες, θέλω να μου το πεις. Δεν μπορώ να σου είμαι βάρος. Αν δεν το εννοούσα, δεν θα το έλεγα. Και ήρθες πάνω στην ώρα. Προσπαθώ να μαγειρέψω. Και δεν τα καταφέρνεις, να υποθέσω. Δεν είμαι και ο καλύτερος σεφ. Ας το πάνω μου, το έχω. Έλα, πάμε. Κλείνεις. Αντώνη, δεν έχω όρεξη για κουβέντα. Τι έπαθες? Τι έπαθα? Η Χρυστάλλα πήρε τη βαλίτσα και έφυγε. Για να πάει πού? Εσένα σου είπε? Όχι. Ούτε και εμένα. Αχ, δεν μπορώ. Τρελαίνομαι. Είναι άβγαλτο κορίτσι. Έλα ρε Σικλέρη. Όχι και άβγαλτο κορίτσι. Ολόκληρη γυναίκα είναι. Αντώνη, σε παρακαλώ, μην με νευριάσεις κι εσύ. Θέλει, λέει, να φύγει μακριά για να γλιτώσει από τις σύντρικες της μαμάς της και της θείας της. Εγώ που κάνω τα πάντα για αυτήν για ένα καλύτερο αύριο. Ναι, δεν είναι αυτός ο λόγος, αλλά τέλος πάντων, μεγάλη κουβέντα, μην την ανοίξουμε τώρα. Αντώνη, είμαστε στο ίδιο στρατόπεδο ή να αρχίσω να ανησυχώ? Φυσικά και είμαστε. Δεν κατάλαβα, αμφιβάλλεις? Όχι, δεν αμφιβάλλω. Ό,τι έπρεπε να κάνεις μέχρι τώρα, το έκανες. Αν εννοείς. Όχι, όχι. Εγώ δεν έκανα τίποτα. Ό,τι έκανες, το έκανες εσύ και η αδελφή σου. Εγώ και η αδελφή μου. Εδώ γελάμε, ε! Τέλος πάντων, πρέπει να φύγω. Α, και μην ανησυχείς για τη Χριστέλα. Έξυπνη κοπέλα είναι. Θα τα καταφέρει. Θα βρει το δρόμο της. Τα λέμε. Τώρα αυτός είναι μαζί μας ή τον έχει του μπάρει άλλη? Η μάνα σου πώς το πήρε? Βαριά, αλλά που θα πάει, θα τις περάσει. Για να δούμε. Λίγο πιπέρι θέλει. Τσακωθήκατε? Όχι. Αυτή τσακώθηκε μόνη της. Εγώ απλά έφυγα. Τι είπες που θα μείνεις? Όχι βέβαια. Για να έρθει εδώ να μας πρίζει. Σε κανέναν δεν το έχω πει. Για δοκίμασέ. Τέλειο. Το έχεις με την κουζίνα τελικά, ε? Σε παρακαλώ, παιδιά είμαστε. Καληνύχτα. Θα είμαστε σε επαφή.
Γιατί σε ξεμονάχεσαι? Ξέρεις, μωρέ, τα τυπικά. Τι σε ρώτησε? Τα γνωστά. Αν είχε εχθρούς η γιαγιά μου, αν θα υποφελούνταν κάποιος από το θάνατό της. Δεν πιστεύω να σε υποψιάζεται να τρελαθώ τελείως. Εμένα γιατί? Επειδή την κληρονομείς. Καλά, δεν εννοώ φυσικά. Αυτό έλειπε. Απλά δεν θα μπορούσα να φανταστώ κάποιον που θα το έκανε. Εγώ πάλι μπορώ. Καταλαβαίνω ποιον εννοείς, αλλά αποκλείεται. Γιατί αποκλείεται? Ο πατέρας μου έχει κάνει πολλά κακά πράγματα, αλλά δολοφόνος δεν είναι. Σωστά. Αν ήταν να σκοτώνω με όποιον δεν χωνεύουμε. Απ' την άλλη όμως, και εσύ δεν τα πήγαινες καλά μαζί της. Αυτή δεν τα πήγαινε καλά μαζί μου. Είναι αλήθεια. Σου φέρω τον άσχημα. Άθλια για την ακρίβεια. Δεν θα ξεχάσω ποτέ τότε που έκρυβε τη μητέρα μου. Και όταν ήρθα στο σπίτι να ρωτήσω, με πέταξε έξω κακήν κακός. Καλά, αυτό είναι παλιό. Τσακωθήκατε και πιο πρόσφατα. Τι τα θυμόμαστε? Ό,τι και να λέμε εμείς τώρα, ο νεκρός δεν δικαιώται. Και σε κανέναν δεν αξίζει να φεύγει με τέτοιο τρόπο. Συμφωνώ. Ειδικά στη γιαγιά μου, που δεν έχει βλάψει ποτέ κανέναν. Ελπίζω να βρεθεί ο ένοχος και να τιμωρηθεί. Θα βοηθήσουμε κι εμείς την έρευνα. Κάνουμε ό,τι μπορούμε. Τα δείγματα που στείλατε για εξέταση DNA ταυτοποιήθηκαν. Το γλυκό από το σκουλαρίκι και οι τρίχες ανήκουν σε δύο άτομα. Όχι ότι δεν ήμουν σίγουρη. Την ημέρα της απαγωγής, μήπως είδατε κάποιον έξω από το σπίτι? Όχι, κανέναν. Ούτε κάποιον που περνούσε από εκεί ή που περίμενε κάτι? Ίσως στο απέναντι πεζοδρόμιο ή πιο πέρα. Εκείνη τη μέρα δεν θυμάμαι να είδα κάποιον. Θα σας το έλεγα από την αρχή. Μάλιστα. Αυτή τη γυναίκα τη γνωρίζετε? Όχι. Ποια είναι? Προς το παρόν τελειώσαμε. Σας σημειώνω το τηλέφωνο μου. Και οτιδήποτε θυμηθείτε, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου. Φυσικά. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Στο καλό. Έλα, αστυνομία. Είμαι ευγνώμων για ό,τι έκανες για μένα. Αλλά δεν μπορώ να μείνω. Θέλω να φύγω. Να κυνηγήσω τα όνειρά μου. Θα μπορούσες και εδώ, ξέρεις. Όχι. Ιωνά, θέλω να χορέψω σε μεγάλες σκηνές. Σε μια ευρωπαϊκή πρωτεύουσα. Στο Παρίσι, ίσως. Ή στη Γενέβη. Τώρα που έχω χαρτιά, μπορώ. Δηλαδή, το έχεις πάρει απόφαση, ε? Ναι.
Γυρνάμε σιγά σιγά. Ναι, όπως θες. Ταυτοποιήθηκε το DNA σου από το σκουλαρίκι που βρέθηκε στο σπίτι της Δέσποινα Αστεργίου. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι τώρα έχουν στοιχεία εναντίον σου. Τώρα η αστυνομία θα ξεκινήσει χοντρό ψάξιμο. Είναι θέμα χρόνου να σε βρουν. Τι να κάνω? Εγώ απλά στο λέω. Από εκεί και πέρα κανόνισε την πορεία. Έναν σκέτο. Φαρμάκι. Μάλιστα. Τι έπαθες, αγόρι μου, πρωί-πρωί? Η Λαϊλά λέει θα φύγει. Θα γυρίσει και αυτή στην πατρίδα? Όχι, όχι. Αυτή θα βγει για κυνήγι. Τι θα κάνει? Θα πάει να κυνηγήσει τα όνειρά της. Να κατακτήσει ευρωπαϊκές σκηνές. Εντάξει. Μην τη σκόψουμε τα φτερά της κοπέλας. Το βρίσκεις αστείο, ε? Όχι, αγόρι μου. Τραγικό το βρίσκω. Πήγες και χρεώθηκες ένα κάρο λεφτά για χάρη της και τώρα στην κάνει κανονικά. Και το ξανάγανα. Θα την ελευθερώσω. Βοηθάς. Είσαι ο πιο αληθινός άνθρωπος που έχω γνωρίσει. Ο μόνος άνθρωπος που μπορώ να εμπιστευτώ.
Εντάξει, Θεωνό, πήγαινε. Σου είχα πει να μην ξαναενοχλήσεις χωρίς λόγο. Υπάρχει λόγος. Έχεις βάλει σε κίνδυνο πολλούς, ε. Έχουν αρχίσει να διαρρέουν ονόματα που τα κάψαν αρκετούς. Από ποιον? Από πού? Ποιος νοιάστηκε μετά από τόσα χρόνια? Πας καλά. Αυτά τα αδικήματα δεν διαγράφονται. Ούτε ένα αιώνα μετά. Και τώρα τι είδες να μου κάνεις υπόδειξεις? Δεν ήρθα με δική μου πρωτοβουλία. Έχουν κι άλλοι θορυβηθεί από αυτό. Και τι θες τώρα? Να με προειδοποιήσεις? Να με απειλήσεις, ε? Τι? Να σου πω πώς πρέπει να κάνεις αυτό που πρέπει. Και ποιος το λέει αυτό? Εμείς. Αν τολμήσεις να ξαναέρθεις στο σπίτι μου, τελείωσες. Αυτό ισχύει για τους άλλους. Το άτι κλειδώνεις μόνο και μόνο για να τους ενημερώσεις, τα ακούς? Τον Ιάκωβο Στεργίου δεν τον αγγίζει κανείς. Κανείς όμως. Μας ξεγέλασες όλους μια χαρά. Και δεν στόχα. Δεν θα σου δώσω λογαριασμό για το τι κάνω στη ζωή μου. Αλλά δεν είναι σωστό να φύγεις έτσι, στα κρυφά. Πρέπει να μιλήσεις με τον Ίωνα. Έχει κάνει τόσα για σένα. Τώρα τι ήρθες να διεκδικείς τη σύζυγό μου? Κερδίσεις. Και εσύ, γι' αυτό θέλεις διαζύγιο? Για να ζήσετε τον εφηβικό σας ερωτά. Αριάδνη Αγγελίδου. Κατηγορήσε για τη δολοφονία της Δέσποινας Στεργίου.